διπλούν, διότι με είπατε εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κυρία Πρόεδρος στην μεσημεριανή συνεδρία της Επιτροπής αφισβήτησε και εμένα και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το έκανε και προηγουμένως. Σας παρακαλώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενιαίος, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει όργανα και αποφασίζουν. Μπαίνουμε στο θέμα. Όπως ξέρετε, συνάδελφοι, οι διαπραγματεύσεις που έγιναν ήταν σκληρές. Κάνετε ησυχία, παρακαλώ, ελάτε. Έγιναν με το περίστροφο στον Κρόταφο, κλείσανε τις τράπεζες. Κυρία Βούλτευση, κλείσανε τις τράπεζες, ησυχία, πράγμα ησυχία. Παράνομο από όλες τις απόψεις, και απειλούσανε με άτακτη χρεοκοπία. Πήγαμε λοιπόν σε ένα επώδυνο συμβιβασμό, ησυχία. Πράγματι έξω από το πρόγραμμά μας, πράγματι είναι ένα νέο μνημόνιο. Θα πρέπει να το αναλύσουμε όμως, Επιτροχάδη. Αυτή η συμφωνία έχει τέσσερους άξονες. Έχει πρώτον το δημοσιονομικό, όπου εκεί τα μέτρα, αν και είναι λιγότερο επώδυνα, και κυρία Βούλτευ, σας παρακαλώ πολύ, είναι λιγότερο επώδυνα. Δεν καταλαβαίνω σε ποιο μιλάτε, σε μένα ή σε κάποιον άλλον. Παρακαλώ, γι' αυτό, κυρία Βούλτευ, αφήστε, ελάτε κύριε. Είναι λιγότερα επώδυνα και πιο δίκαια, παρόλα αυτά είναι και οριζόντια και άδικα και υφεσιακά. Αυτά τα μέτρα θα, σε ύφεση θα είναι το 2% του ΑΕΠ και μάλιστα σε μία ύφεση επιπρόσθετη στα 5 χρόνια που έχει ήδη κεφαλαιοποιηθεί μία πολύ μεγάλη ύφεση. Δεύτερος άξονας, ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Μία, θα πρέπει δηλαδή με λίγα λόγια να επανέλθει σε μία φυσιολογική λειτουργία το τραπεζικό σύστημα. Και μάλιστα όχι μόνο οι συστημικές τράπεζες, αλλά θα ληφθεί πρόνοια, θα προσπαθήσουμε έστω να υπολογιστεί και η Τράπεζα Αττικής και κυρίως που μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να πάμε σε ένα μοντέλο συνεταιριστικών τραπεζών όπως υπάρχουν και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνεταιριστικές τράπεζες. Τρίτος άξονας, το χρέος. Ο κύριος Τσακαλώτης, ο Υπουργός, προηγουμένως ανέφερε αυτό το οποίο θα συνομολογηθεί από ό,τι φαίνεται στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης εκ νέου τον Οκτώβρη. Όμως ήδη υπάρχει μία απομείωση του χρέους από τη μεταφορά των δανείων που έχουμε συνάψει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με το Δούνου του, που θα πάνε προς το ESM. Και εδώ να παρατηρήσουμε ότι το επιτόκιο προς το Δούνο του είναι 3,5%, ενώ προς το ESM είναι 1,2%, και ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη περίοδος χάριτος. Άρα μαζί με αυτό το πρώτο πακέτο θα κουβεντιάσουμε απομείωση του χρέους και προοπτικά πολύ σύντομα τον Οκτώβριο. Τέταρτος άξονας, ανάπτυξη. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σκοπεύουμε να πάρουμε τουλάχιστον 4 δις, δηλαδή είναι το 2% του ΑΕΠ, πράγμα που θα ισοφαρίσει την επίπτωση την ηφαισιακή, που είναι επίσης το 2% του ΑΕΠ. Και ταυτόχρονα στα μέτρα αυτά αναπτυξιακά πρέπει να υπολογιστεί και το πακέτο Γιούγκερ μαζί με τα ΕΣΠΑ και τα λοιπά. Τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ είχε συνάψει συμφωνία για 30 δις πρωτογενή πλεονάσματα, σήμερα η κυβέρνηση αυτή έχει συνάψει συμφωνία για 10 δις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουμε 20 δις, ένα τεράστιο δηλαδή ποσό που θα πάει στη ρευστότητα και στην ανάπτυξη. Επίσης, άλλο ζήτημα, ευρωπαϊκό δίκαιο και όχι αγγλικό. Τι είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο και τι είναι το αγγλικό.
το ευρωπαϊκό δίκαιο, δηλαδή το διεθνές δίκαιο, δημόσιο δίκαιο, είναι δημόσιο και δεν είναι ιδιωτικό. Λείπει δυστυχώς ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος έβγαλε ένα φιρμάνι και τον μπερδεύει το πράγμα. Το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι χωρίς εμπράγματες δεσμεύσεις, δηλαδή χωρίς ξεπούλημα του εθνικού πλούτου. Ενώ το αγγλικό πρώτον είναι η παρέτηση της ετεροδικίας και δεύτερον παραπομπή στο Λουξεμβούργο που εξετάζει τις περιπτώσεις. Σαν ιδιώτης, το κράτος χρησιμοποιείται σαν ιδιώτης. Ενώ, με το διεθνές δίκαιο πάμε στο ευρωπαϊκό δικαστήριο σαν κράτος το οποίο έχει άλλη μεταχείριση. Πέμπτο θέμα, ταμείο το νέο που δημιουργείται. Δεν είναι κανένας ευτυχισμένος με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σε σχέση με το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο προέβλεπε ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας για να πιάσουμε 50 δις μέσα σε 3 χρόνια προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε το χρέος, σήμερα με διάφορες μεθόδους, όπως για παράδειγμα αξιοποίηση και συμμετοχή του δημοσίου, θα πάμε σε 30 χρόνια για ποσά τα οποία θα πάνε στις τράπεζες, ένα μέρος το χρέος και για την ανάπτυξη. Τεράστιες οι διαφορές, παρόλα αυτά, παρά το γεγονός ότι δεν το μας αρέσει, δεν το θέλουμε, εν πάση περιπτώσει είναι πολύ καλύτερο αναφυσβήτητα από το ΤΑΙΠΕΔ κτλ. Υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό με τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι επιβαρύνσεις είναι μεγάλες, θα πρέπει οι αρμόδιοι υπουργοί και κυρίως βλέπω τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσουμε με ραγδαίους ρυθμούς για το ξεκαθάρισμα του κυρίου επαγγέλματος του αγρότη, για τις στεγματές δαπάνες, για τη φορολόγηση μόνο του καθαρού εισοδήματος. Για τα κόκκινα δάνεια μίλησε ο Υπουργός, που απορρίπτεται οι εταιρείες με τα ξένα φαντς για να βουτάνε και να πιέζουν τους ανθρώπους, προστασία των ευάλωτων και καλόπιστων οφειλετών. Μπαίνουμε στο θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπου εκεί δεν λύνεται το θέμα σήμερα, αλλά τουλάχιστον ανοίγει πόρτα στη βάση των κατευθύνσεων του ILO, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό να το εκμεταλλευτούμε και να το προχωρήσουμε. Συνάδελφοι και συναδέλφες, υπάρχουν κύκλοι όμως του νεοφιλελευθερισμού, κύκλοι τιμωρητικοί από την πλευρά των δανειστών που θέλουν να μην περάσει η συμφωνία αυτή από το Eurogroup. Ελπίζω ότι δεν θα σπάσει τα μούτρα της ξανά και δεν θα πιστεχωρήσει, έστω και αυτή η λειψή, έστω και αυτή η ανισότιμη, έστω και αυτή η κουτσουρεμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη. Για μας, συνάδελφοι, υπάρχει ένα στοίχημα. Να κυβερνήσουμε. Για μας δεν υπάρχει η πείνα. There is no alternative. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει εναλλακτική να χτυπήσουμε τη διαφθορά, να χτυπήσουμε το λαθρεμπόριο, να φτιάξουμε κράτος με ισονομία και χωρίς γραφειοκρατία. Να χτυπήσουμε την ασυδοσία των βαρώνων, όλων των βαρώνων, από τα μίντια μέχρι των οικονομικών τζακιών. Να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή και τη φοροκλοπή. Ακόμα και μέσα στο μνημονιακό καθεστώς που συνομολογούμε σήμερα και λυπούμαστε πάρα πολύ, πονάμε πάρα πολύ, με επιμονή μας να προχωρήσουμε ακόμα και στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Είναι ηθική απέτηση του κόσμου που μας στήριξε. Είναι ηθική απέτηση του κόσμου που μας παρακολουθεί. Αλλά ταυτόχρονα είναι και συλλογή χρημάτων για να απαλύνουμε τα βάρη από τους μη έχοντες, από τους ανθρώπους που υποφέρουν. Όπως με το ΦΠΑ, αν συγκεντρώσουμε ένα σημαντικό ποσό και μπορούμε να το συγκεντρώσουμε. Κάποιος συνάδελφος από την πλευρά, αν δεν κάνω λάθος, του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι είναι τόσο χτυπημένος ο επαγγελματίας που δεν μπορούμε να συλλέξουμε λεφτά. Είναι λάθος. Διότι πολλοί που εχλέβανε τους φόρους και με το σύστημα τώρα που παρεμβαίνουμε στα φορολογικά, και αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη κουβέντα,
με το περιουσιολόγιο και με τις καταθέσεις των πολιτών, θα μπορούμε να λέμε και να βλέπουμε αμέσως ποιοι έχουν όλα αυτά τα χρόνια καρποθεί τα λεφτά που είτε έκλεψαν είτε απέφυγαν να δηλώσουν. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, υπάρχει ένας επώδυνος. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν πήρα το λόγο σαν παρεπίπτον θέμα. Θα μιλήσω απλώς και τελειώνω την εισήγησή μου. Υπάρχει ένας επώδυνος, όπως είπα και στην αρχή, συμβιβασμός. Αλλά έχουν γίνει πολλοί συμβιβασμοί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και πρόσφατοι και μάλιστα συμβιβασμοί που μας ενδιαφέρουν και σαν ιδεολογική αναφορά. Θυμίζω απλώς να τα αναλύσω του συμβιβασμού του τεράστιο του Μπρεστ-Λιτόσκ που έκανε ο Λένιν εχωρώντας για να κερδίσει. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, είναι γεγονότα να τα αξιολογήσουμε, να τα αξιολογήσουμε, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Τελειώνε. Να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Λοιπόν, η ιστορία λοιπόν, συνάδελφοι, έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Κύριε, τελειώνετε. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η ιστορία της ανθρωπότητας και νομίζω ότι σε αυτό τουλάχιστον δεν θα φωνάξετε. Είναι γεμάτη με άλματα που έχουν γίνει, σε παρακαλώ, προσβάλλει στο κόμμα που ανήκεις. Προσβάλλει στο κόμμα που ανήκεις εσύ, όχι εσύ. Έτσι. Κύριε. Λοιπόν. Είναι γεμάτος με επιτυχίες, μέσα όμως από συνεχείς συμβιβασμούς τακτικής σημασίας. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν να σφραγίσει την εποχή του θετικά. Νομίζω ότι μπορεί. Συνάδελφοι, το μήνυμα που νομίζω ότι βγαίνει από τη συνεδρίαση ιδιαίτερα αυτή είναι το εξής. Δεν είναι δικό μας το μνημόνιο. Δεν θα το οικειοποιηθούμε. Θα βρούμε τρόπους με τα κινήματα να το ξεπεράσουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ζητήστε το λόγο, κύριε Πρόεδρε της Ευρύς.